Να πω πρώτα ποια είναι. Ναι, ναι. Μαρία Γκασούκα, ομότιμη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πρόκειται για την παρουσίαση ενός βιβλίου που γράψαμε με τον δόκτορα Αλέξανδρο Καπανιάρη, που είναι διδάσκων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Τρικάλων. Και είναι ένα βιβλίο που παρακολουθεί έναν μύθο των πάλαιο Ευρωπαίων που ξεκινάει από τη Βόρεια Ευρώπη και πιθανόν τη Βρετανία για να καταλήξει να διασχίσει τους αιώνες, να διασχίσει πολιτισμούς και κουλτούρες και να φτάσει στην Ελλάδα και στους Μάιντες της Μακρινίτσας. Άρα εσάς σαν Θεσσαλού σας ενδιαφέρει έτσι ιδιαίτερα. Αφορά το θρύλο των πράσινων ανθρώπων, γυναικών και ανδρών, που είναι κεφάλια σκεπασμένα με φυλώματα από τις μύτες, τα αυτιά και το στόμα των οποίων βγαίνουν καρποί, βγαίνουν φρούτα, βγαίνουν φύλλα και τα συναντάμε είτε ως γλυπτά, είτε ως ξύλινες αναπαραστάσεις ή σκαλισμένες στην πέτρα από τη Βρετανία, όπως σας είπα, μέχρι και την Κύπρο, στον Ναό του Αγίου Νικολάου. Βέβαια, αν με άκουγαν τώρα οι κάτοικοι της Βόρνεο, θα μου λέγανε ότι και αυτοί έχουν τον ίδιο θρύλο. Τον ίδιο θρύλο συναντάμε στο δρόμο του μεταξιού, ενώ οι μουσουλμάνοι της Μέσης Ανατολής θεωρούν πράσινο άνθρωπο τον Άγιο Γεώργιο και τον θεωρούν προστάτη της σποράς, των καρπών, των ζώων και της παραγωγής. Αυτός ο θρύλος θα διασχίσει διαφορετικές κουλτούρες ανά τους αιώνες, θα έρθει στην ιστορική περίοδο, θα περάσει από την παράδοση των Κελτών, των αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων, θα μας δώσει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία από τις γυναίκες με τα μεγάλα εδία της Σίλανα Γης στην Ιρλανδία, για να φτάσει στο Μεσαίωνα και να δούμε μια περίεργη οικειοποίησή του από την χριστιανική εκκλησία και παράλληλα να συνδέεται με μύθους όπως αυτός ήδη από πολύ νωρίς του Θνήσκοντος και Αναστάντος Θεού, της Θεοφάνειας και όλα αυτά να εκφράζονται σε ένα βαθμό στις διάφορες τελετουργίες, στις διάφορες δοξασίες που αφορούν τις πράσινες ημέρες, τις ημέρες της Άνοιξης, όταν ο χειμώνας πεθαίνει, η γη γιορτάζει και γεννάει τα γεννήματά της.